Α στη σελίδα 271 και από το Θ κεφάλαιο, ένατο κεφάλαιο. Σελίδα λοιπόν 271, συνέχεια το μάθημά μας από το βιβλίο Σαμουήλ Α, με τη χάρη του Χριστού. Ήτο δε, ανήρτης εκ του Βενιαμίν ονομαζόμενος Κις, Υιός του Αβιήλ, Υιού του Σερόρ, Υιού του Βεχοράθ, Υιού του Αφιά, ανδρός Βενιαμίτου, δυνατός, ενισχύει. Είχε δε ούτως Υιόν ονομαζόμενον Σαούλ, εκλεκτών και ωραίων. Και δεν υπήρχε μεταξύ των Υιών Ισραήλ άνθρωπος ωραιότερος αυτού. Από τον όμον αυτού και πάνω, εξήχεν υπερπαντός του λαού. Και οι Υιόνοι του Κις, πατρός του Σαούλ, εχάθησαν. Και είπεν Κις προς τον Σαούλ τον Υιόν αυτού, λάβε τώρα μετά σου ένα των υπηρετών και σηκωθείς ύπαγε να ζητήσεις τους όνους. Και πέρασε δια του όρους Εφραήν και πέρασε δια της γης Σαλισσά, αλλά δεν έβρικαν αυτούς, αυτάς. Και πέρασαν δια της γης Σαλίμ, πλην δεν ήσαν εκεί. Και πέρασε και δια της γης Ιεμινή, αλλά δεν έβρικαν αυτάς. Ότε δε ήλθον εις την γην Σουφ, είπε ο Σαούλ προς τον υπηρέτην αυτού τον μεταυτό. Ελθέ και σε επιστρέψομαι, μήποτε ο πατήρ μου αφήσας την φροντίδα των όνων συλλογίζεται περί ημών. Οδέ είπε προς αυτόν, ειδού τώρα εν τη πόλη ταύτη είναι άνθρωπος του Θεού και ο άνθρωπος είναι ένδοξος, παν ότι είπε γίνεται εξάπαντος. Ας υπάγομεν λοιπόν εκεί, ίσως φανερώσεις ημάς την οδόν ημών την οποία πρέπει να υπάγομεν. Και είπεν ο Σαούλος προς τον υπηρέτη αυτού, αλλά ειδού θέλομεν υπάγει, πλην τι θέλομεν φέρει προς τον άνθρωπον, διότι ο άρτος εξέλιπεν εκ των Αγίων ημών και δώρον δεν υπάρχει να προσφέρομεν στον άνθρωπο του Θεού. Τι έχομεν? Και αποκριθείς πάλι ο υπηρέτης του Σαούλ, είπε ειδού, ευρίσκεται εν τυχηρίου εν τέταρτον σύκλου αργυρίου, το οποίο θέλω δώσει εις τον άνθρωπο του Θεού και θέλει φανερώσει εις ημάς την οδόν αυτού. Το πάλε εν το Ισραήλ, οπότε τι πήγαινε να ρωτήσει τον Θεόν, έλεγεν ούτως, έλθετε και ας υπάγομαι έως εις τον βλέποντα, διότι ο σήμερον προφήτης εκαλείτο το πάλε ο βλέπον. Τότε είπε ο Σαούλ προς τον υπηρέτην αυτού, καλός ο λόγος έλθε, ας υπάγομαι. Υπήγον λοιπόν εις την πόλη, όπου ήταν ο άνθρωπος του Θεού, και ενώ ανέβαινον τον ανήφορον της πόλεως έβρικαν κοράσια εξερχόμενα δια να αντλήσω σίδωρ και είπαν προς αυτά, είναι ντάφθα ο βλέπων? Και εκείνα απεκρίθησαν προς αυτούς και είπαν, είναι. Ιδού έπρον θέσου τάχυνον λοιπόν, διότι σήμερον ήλθε εις την πόλη, επειδή είναι σήμερον θυσία του λαού επί του υψηλού τόπου. Ευθύς όταν εισέλθε στην πόλη, θέλετε βρει αυτόν πριν αναβιείς των υψηλών τόπων δια να φάγει. Διότι ο λαός δεν τρώγει έως σου έλθει αυτός, επειδή ούτως ευλογεί την θυσία. Μετά τα αυτά τρόγουσιν και κλειμένοι, τώρα λοιπόν ανάβητε, διότι περί την ώραν ταύτην θέλετε βρει αυτόν. Και ανέβησαν στην πόλη, και ενώ εισήρχονται στην πόλη, ιδού ο Σαμουήλ εξήρχετο, ενώπιον αυτού, δια να αναβεί εις των υψηλών τόπων. Είχε δε αποκαλύψει ο Κύριος προς τον Σαμουήλ, μία ημέρα πριν έλθει ο Σαούλ, λέγον, αύριον, περί την ώραν ταύτην θέλω αποστείλει προς σε άνθρωπον εκ γης Βενιαμίν, και θέλεις κρίσει αυτόν άρχοντα επί των λαών μου και θέλεις σώσει τον λαόν μου εκ χειρός των Φιλιστέων, διότι επέβλεψα εις τον λαόν μου επειδή η βοή αυτών ήλθε εις εμέ. Και όταν Σαμουήλ είδε τον Σαούλ, ο Κύριος είπε προς αυτόν, ιδού ο άνθρωπος περί του οποίου σοι είπον, ούτως θέλει άρχη επί των λαών μου. Τότε επλησίασε ο Σαούλ προς τον Σαμουήλ εις την πύλην και είπε, δείξον μη παρακαλώ που είναι η οικία του βλέποντος. Και απεκρίθη ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ και είπε, εγώ είμαι ο βλέπον. Ανάβα εμπροσθέν μου εις των υψηλών τόπων και θέλετε φάγει σήμερον με τεμού και το πρωί θέλω σε εξαποστείλει. Και πάντα όσα είναι εν τη καρδία σου θέλω να αναγγείλει προσέ. Περί δε των όνων τα οποία έχασας ήδη τρεις ημέρες μη φρόντιζε περί αυτών διότι ευρέθησαν. Και προς τίνα είναι πάσα η επιθυμία του Ισραήλ, δεν είναι προσέ και προς πάντα τον οίκο του πατρός σου. Αποκριθείς δε ο Σαούλ είπε, δεν είμαι εγώ Βενιαμίτης εκ της μικροτέρας των φυλών Ισραήλ και η οικογένειά μου η ελαχίστη πασών των οικογενειών της φυλής Βενιαμίν. Γιατί λοιπόν λαλείς ούτω προς εμέ?
και κατέλαβεν ο Σαμουήλ και έλαβεν ο Σαμουήλ τον Σαούλ και τον υπηρέτη αυτού και έφεραν αυτούς εις το οίκημα και έδωκαν εις αυτούς την πρώτη θέση μεταξύ των κεκλειμένων, ήτιν εσύ σαν περίπου 30 άνδρες και είπε ο Σαμουήλ προς τον μάγειρον. Φέρε το μερίδιον το οποίον σοι έδωκα περί του οποίου σοι είπα φύλατε τούτο πλησίον σου και ύψωσε ο μάγειρας την πλάτην και το επ' αυτήν και έθεσε έμπροσθεν του Σαούλ. Και είπε ο Σαμουήλ, ιδού του ένα πολυφθέν, θες αυτό έμπροσθεν σου, φάγε. Διότι δια την ώραν ταύτινε φυλάκτη δια σε, ότε είπα προσκάλεσα τον λαόν. Και έφαγε ο Σαούλ μετά του Σαμουήλ εν τη μέρα εκείνη. Αμήν. Ο λαός Ισραήλ πια άλλαξε πορεία. Και άλλαξε πορεία όχι προς το καλύτερο, προς το χειρότερο. Δεν αποστάτησε, δεν έπαψε να βουά προς τον Κύριο και ο Θεός τον άκουγε. Δεν έπαψε να λατρεύει τον Κύριο και ο Θεός δεχότανε την προσφορά του. Δεν έπαψε να πηγαίνει στον Σαμουήλ να τον κρίνει. Και τι σημαίνει κρίνει? Σημαίνει να του πει ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το ευάρεστον για αυτόν και να το ακολουθεί. Αλλά ξέφυγε, ξέκλεινε καλύτερα από την απόλυτη ευλογία που ο Θεός είχε προσδιορίσει στο λαό Ισραήλ μέσω των κριτών. Δηλαδή άλλαξε λίγο διαδρομή. Βέβαια αυτό το λίγο θα τον φέρει σε πάρα πολύ. Αλλά ο Θεός πάντοτε ελπίζει ότι ο άνθρωπος θα επιστρέψει, θα μετανοήσει, μάλλον θα κατανοήσει, θα μετανοήσει και θα επιστρέψει. Όμως ζήτησε βασιλιά και αν και δεν ήταν το θέλημα του Θεού, ο Θεός αποφάσισε να του χαρίσει ένα βασιλιά που να κάνει τα θελήματα του Θεού και να τον οδηγεί στις μάχες, στους πολέμους, αλλά και να τον κρίνει. Δηλαδή άλλαξε νοοτροπία. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό, αδερφοί. Να αλλάξει ο χριστιανός νοοτροπία, και αν μεν είναι προς το καλόν, είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί θα γίνει πολύ καλύτερον. Αλλά να αλλάξει νοοτροπία προς το κακόν, τότε αυτό είναι επίσης πολύ κακό, γιατί θα γίνει χειρότερο. Και όταν λέω νοοτροπία, εννοώ νοοτροπία του Ευαγγελίου. Νοοτροπία του θελήματος του Θεού, του Λόγου του Θεού, της άποψης του Θεού. Είναι καλό να δοκιμάζουμε, απαραίτητο, όχι απλώς καλό, απαραίτητο στη ζωή μας να δοκιμάζουμε, να ερευνούμε και να εξετάζουμε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Και ο Θεός με τα πάσης βεβαιότητος θα μας το αποκαλύπτει για να περπατάμε σε αυτό. Αλλά είναι δυσάρεστο το να αφήνουμε την καρδιά μας να εκλέγει για το θέλημά της το ιδιαίτερο και μάλιστα να εφησυχάζουμε επειδή αυτό το οποίο θέλουμε δεν μας φαίνεται και αμαρτία. Γι' αυτό στην Καινή Διαθήκη ο Λόγος του Θεού δεν μας λέει μη πράξεις την αμαρτία, που μας το λέει βέβαια, αλλά μας λέει κάτι περισσότερο και ωραιότερο. Σπουδάσατε να είστε ευάρεστοι στο Θεό, γνωρίζοντας ότι κάποια στιγμή θα βρεθείτε μπροστά στο βήμα του Χριστού για να ανταμυφθείτε έκαστος καθά έπραξε δια του σώματος είτε καλών είτε κακών. Θεωρείτε ότι η αμαρτία για τη ζωή μας είναι αποφασισμένα από μας μακριά. Αλίμονό μας, αν πέφτουμε σε έργα σαρκός, μοιχεία, πορνεία, καθαρσία, ασέλγεια, μη γέννητο. Αλλά και μικρότερες αμαρτίες και λάθη αν κάνουμε, πάλι μη γέννητο, εκτός και αν πηγαίνουμε στο Θεό, μετανοημένοι, ζητάμε το αίμα του Χριστού και το αίμα του Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Όμως αυτό δεν μας εξασφαλίζει το τέλειο που ο Θεός έχει προσδιορίσει. Εκείνο που μας εξασφαλίζει το τέλειο είναι να περπατήσουμε ακριβώς στο δρόμο που ο Θεός έχει προσδιορίσει για μας.
τον οποίον δεν μπορούμε από μόνοι μας να τον βρούμε, αλλά επειδή γνωρίζουμε ότι υπάρχει σχεδιασμένος στον ουρανό προκαταβολής κόσμου, είναι ανάγκη να προσευχόμαστε ο Θεός να μας οδηγεί και να μας φανερώνει καθώς πράττει. Τον Σαούλ λοιπόν ο Θεός μέσα στην αιώνια πρόγνωσή του, γιατί στο Θεό δεν υπάρχει παρελθόν όπως έχουμε πει πολλές φορές, παρόν και μέλλον, αλλά στο Θεό τα πάντα είναι ένα αιώνιο παρόν. Γνωρίζει τα απαρχής και γνωρίζει και τα τέλη. Δεν πιστεύουμε στο Κισμέτ, ότι είναι γραμμένο, προγνωρισμένο είναι. Γραμμένο και προσδιορισμένο από το Θεό δεν είναι. Γιατί ο Θεός μας έχει δώσει αυτό το υπέροχο αγαθό, την απόλυτη ελευθερία που την έχει μόνο ο άνθρωπος. Μόνο ο άνθρωπος που είναι πλασμένος κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού έχει αυτό το υπέροχο αγαθό του να μπορεί να εκλέγει και να απορρίπτει. Είναι ανάγκη λοιπόν αδερφοί να ζητάμε από το Θεό να μας οδηγεί αυτός στο δρόμο μας και όχι να φιέμεθα ή να οδηγούμεθα από την καρδιά μας ή από ανθρώπους, όποιος και άνθρωπος να είναι αυτός. Εμείς θέλουμε να οδηγούμεθα από το Θεό. Εάν λοιπόν κάνουμε αυτή την προσευχή και εξητήσουμε αυτό το γεγονός ότι θέλουμε να οδηγούμεθα από το Πνεύμα το Άγιο, τότε ο Θεός με τα πάσης βεβαιότητος θα αναλάβει τη ζωή μας, θα αναλάβει τις σκέψεις μας, την καρδιά μας, τις συγκυρίες και τα συμβάντα. Θα τα αναλάβει με τα πάσης βεβαιότητος. Γι' αυτό και ο Θεός ήξερε πάρα πολύ καλά τι είχε σχεδιάσει και προσδιορίσει για τον Σαούλ, γι' αυτό και ξεκίνησε το έργο του και το ξεκίνησε άμεσα το έργο του. Εκείνο όμως που θέλω να τονίσω πριν δούμε πώς ξεκινάει και πώς εργάζεται ο Θεός στη ζωή μας, θέλω να διαβάσω μέσα από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς, την πρώτη, λέγει, μην το ανοίγετε, «Επειδή όταν λέγουσι ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται επ' αυτούς ευνίδιος όλεθρος, καθώς εωδύνες στην εγκυμονούσαν». Όταν λέγουν ειρήνη και ασφάλεια, όταν ο άνθρωπος σκέφτεται έτσι, τότε από το Θεό έρχονται ανάποδα τα πράγματα. Γιατί θέλει ο Θεός να μην σκεφτόμαστε έτσι. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος, μην πεις θα πάω αύριο εκεί, θα εμπορευτώ αυτό, θα κάνω εκείνο, θα κάνω τ' άλλο και θα γυρίσω. Αλλά τι να λες, Θεού θέλοντος. Πρώτα ο Θεός, δηλαδή να δίνεις τη δυνατότητα στο Θεό, και αυτό είναι ένα μήνυμα φοβερό αδερφοί, του Ευαγγελίου. Να δίνεις τη δυνατότητα στο Θεό να κατευθύνει τα βήματά σου, όχι στην οδόν σου, στην οδόν του. Και αυτό γίνεται μόνο αν το ζητήσεις και το προσευχηθείς. Και μάλιστα μπορούμε τώρα να το ζητήσουμε όλοι μας, για όλη μας τη ζωή, που είναι πολύ σημαντικό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα συνεχίσουμε να το ζητάμε και κάθε μέρα. Γιατί όταν πούμε μέσα στην καρδιά μας όλα θα πάνε καλά, όλα τελειώσανε, τώρα ειρήνη και ασφάλεια, θα κάνω και αυτό, θα κάνω και εκείνο, έρχεται ο Θεός και λέει όχι, ανάποδα θα σου έρθουνε. Οι άνθρωποι ξέρεις πως το λένε αυτό, μη μας ματιάσουνε. Με ματιάσανε, και ενώ ήταν όλο καλά, ανάποδα γίνανε. Η αλήθεια είναι αδελφοί αγαπητοί ότι ζούμε σε ένα πνευματικό κόσμο. Ζούμε, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Γι' αυτό πρέπει να ζητάμε βοήθεια από το Θεό. Να είμαστε προστατευμένοι από το Θεό. Να μην εμπιστευόμεθα ούτε την καρδιά μας, ούτε τις συγκυρίες, ούτε τους ανθρώπους, ούτε τίποτα στη ζωή μας. Άλλο από Αυτόν που σταθμίζει τα πάντα στη ζωή μας. Και αυτό μπορούμε με τα πάσης βεβαιότητας να το εξασφαλίζουμε κατά τον Λόγο του Θεού, αιτείτε και θέλει σας δοθεί. Και κάθε πρωί και μια φορή και για όλη μας τη ζωή.
Κύριε Θεέ μου, θέλω η ζωή μου να είναι απολύτως στα χέρια σου. Εσύ να κατευθύνεις τα διαβήματά μου. Εσύ να κατευθύνεις την καρδιά μου. Εσύ να ετοιμάζεις όλα τα συμβάντα που αφορούν εμένα σύμφωνα με το θέλημά σου. Να δώσουμε το δικαίωμα στο Θεό της απόλυτης ελευθερίας στην πορεία της ζωής μας. Και τότε ο Θεός θα κάνει μεγαλεία, αδερφοί. Θα κάνει πράγματα τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα υπολογίσουμε, όπως με τον Σαούλ. Τον Σαούλ τον εξέλεξε για να τον κάνει βασιλιά. Και τώρα αρχίζει και εξελίσσεται το έργο και το θέλημα του Θεού. Μέσα από απλές καταστάσεις και συμβάντα. Επιμένω σε αυτό. Να ζητήσουμε από το Θεό έντονα και να συνεχίζουμε να ζητάμε. Να αναλάβει τα διαβήματα της ζωής μας. Να αναλάβει τις συνθήκες μέσα στις οποίες ζούμε, ώστε να εκπληρώνεται το θέλημά Του για τη ζωή μας. Να αναλάβει τη σκέψη μας, την καρδιά μας, τους διαλογισμούς μας, τις συνθήκες των άλλων ανθρώπων και τις σκέψεις των άλλων ανθρώπων, για να γίνεται στη ζωή μας το δικό Του και μόνο το δικό Του θέλημα. Που σημαίνει καταδικάζουμε οποιαδήποτε επιθυμία της καρδιάς μας, λογική σκέψη του νοός μας, επιθυμία της σαρκός μας, επιθυμία των συγγενών μας, των φίλων μας, των αδελφών μας. Τις καταδικάζουμε όλα αυτά στο όνομα του Χριστού, εάν είναι αντίθετα από το θέλημα του Θεού. Θέλουμε να ισχύει στη ζωή μας μόνο το θέλημα του Θεού σε όλες τις καταστάσεις. Αμήν, αδερφοί. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι το μήνυμα αυτό του Ευαγγελίου. Όταν οι άνθρωποι λένε ειρήνη και ασφάλεια, τότε έρχεται ευνίδιος όλεθρος. Εμείς δεν θέλουμε να έρχει ευνίδιος όλεθρος. Γι' αυτό ποτέ δεν θα λέμε όλα καλά. Θα λέμε δόξα στο Θεό. Τι θα κάνεις αύριο? Σκέφτομαι, Κύριε, αυτό να κάνω. Βοήθαμε να κάνω αυτό που θες εσύ. Τώρα λοιπόν αρχίζει το σχέδιο του Θεού, το οποίο είναι εκπληκτικό στη λεπτομέρεια. Δίνει διαταγή στα γαϊδουράκια και φεύγουν. Κοιτάξτε πώς εργάζεται ο Θεός. Άλλες φορές έδινε εντολή στα ψάρια και φεύγαν από τα δίχτυα του Πέτρου. Άλλες φορές έδινε εντολή στα ψάρια και γέμιζαν τα δίχτυα του Πέτρου. Ό,τι θέλει κάνει ο Θεός. Αλλά θέλουμε στη ζωή μας να κάνει τα πάντα ο Θεός προς την ευλογία τη δική μας, σύμφωνα με το θέλημά Του. Δίνει εντολή στα γαϊδουράκια και εξαφανίζονται στα γαϊδουράκια του Κις, του πατέρα του Σαούλ. Ψάχνει ο Κις πουθενά τα γαϊδουράκια. Και πιάνει τον γιο του. Κοιτάξτε τι όμορφο σχέδιο εκτυλίσσεται. Μην μου πείτε ότι είναι τυχαίο. Δεν υπάρχει τύχη. Σχέδιο Θεού, εύνοια Θεού, πρόβλεψη Θεού. Φωνάζει το γιο του, λέει, πας να τα βρεις. Και διάλεξε και έναν από τους δούλους να τον πάρεις μαζί σου. Και ποιον διάλεξε? Τον πλέον κατάλληλο. Τον πλέον κατάλληλο σε γνώση και σε κατοχή τι είχε στην τσέπη του. Η γνώση του ήταν περί του Σαμουήλ. Δεν ήξεραν όλοι, ούτε ο Σαούλ ήξερε. Αυτός ήξερε όμως ότι εκεί είναι ο Σαμουήλ. Αυτόν διάλεξε ο Θεός και έβαλε δίπλα στον Σαούλ. Και στην τσέπη του είχε και ένα τέταρτο αργυρίου, το οποίο θα φανεί χρήσιμο στο τέλος. Δεν είχε τίποτα άλλο, αλλά είχε τα απαραίτητα. Τα απαραίτητα από το Θεό για να εκπληρωθεί το θέλημα και το έργο του Θεού. Μα αδερφοί, εγώ θέλω να είμαι στο σχέδιο του Θεού. Δεν το λέω καθόλου εγωιστικά. Με φόβο, με τρόμο και με ταπείνωση. Γιατί ο μόνος που μπορεί να με βγάλει από το σχέδιο του Θεού είναι η καρδιά μου. Μόνο εγώ μπορώ να αλλάξω δρόμο. Και να έλεγε ο Σαούλ, άσε με ρε πατέρα, στείλε 2-3 εκεί δούλους τώρα και θα πάω εγώ να ψάξω να βρω τα γαϊδούρια σου. Η καρδιά του όμως ήταν έτσι πως την ήθελε ο Θεός. Γι' αυτό τον είχε διαλέξει ο Θεός. Και θα τον δούμε και κάτι άλλο. Αφενός με, γιατί ήταν υπάκουος, και πόσο μεγάλο πράγμα είναι η υπακοή. Ο Λόγος του Θεού λέει, ποτάσεστε, ενδύθητε την ταπεινοφροσύνη, ποτασόμενοι αλλήλους. Υποτασσόμενοι αλλήλους. Τι σημαίνει αυτό? Κάνε αυτό, αμήν θα το κάνω. Γιατί ο δούλος δεν έχει άποψη.
έφερε αντίρρηση, παίρνει και τον κατάλληλο παρακυρίου δούλο και ξεκινάνε. Ο Θεός τι είχε δει στο Σαούλ? Ένα ταπεινό πνεύμα και ένα υπάκουο πνεύμα. Αυτό το ίδιο πνεύμα που είχε δει και στον Ιωσήφ, τον άντρα της Μαρίας. Έναν άνθρωπο που όταν του έλεγε ο Θεός κάτι δεν σταμάταγε. Είδε τη γυναίκα του εγκυμονούσα, ενώ είχε 3 μήνες να τη δει. Δίκαιος όν αποφάσισε να την απολύσει και να μην τη θεατρήσει. Την νύχτα έρχεται άγγελος και του λέει: πάρ' τη γυναίκα σου, μην διστάσεις, παρακυρίου είναι. Και δεν δίστασε, αμέσως την πήρε. Και όταν αργότερα κινδύνευε το μωρό ο Ιησούς από τον Ηρώδη, ο Κύριος στέλνει άγγελο και του λέει: σηκώ και φύγε γρήγορα. Πρωί-πρωί έφυγε. Αυτά είναι τα 2 ωραία χαρακτηριστικά για να σε εκλέξει ο Θεός. Ταπεινό πνεύμα και υπάκουο πνεύμα. Υποτασσόμενο πνεύμα. Έτσι είναι τα πρόβατα. Τα κατσίκια πώς είναι? Δεν υποτάσσονται, είναι ανυπόταχτα. Έχουν άποψη, χοροπηδάνε, είναι άσεμνα. Ο Σαούλ όμως ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος και το σχέδιο του Θεού στη ζωή του είναι εύκολο και δεν παίρνει και χρόνο, ούτε και ταλαιπωρία, ούτε και δοκιμασία, ούτε και θλίψη, αλλά εξελίσσεται εύκολα. Πάνε στο πρώτο μέρος στην Σαλισά, δεν βρίσκουνε. Πάνε στην Σαλίμ, δεν βρίσκουνε. Πάνε στη Ενιεμινή, δεν βρίσκουνε. Πάνε στη Σούφ, δεν βρίσκουνε. Και εκεί λέει ο Σαούλ, πάμε να γυρίσουμε γιατί τώρα θα στενοχωριέται ο πατέρας μου. Και επεμβαίνει ο δούλος, ο κατάλληλος, ο κατάλληλος σύμβουλος, γιατί υπάρχει και ακατάλληλος σύμβουλος. Εάν αφήσεις το Θεό να διαλέξει τους ανθρώπους που θα σου βάλει δίπλα σου, θα είναι οι κατάλληλοι σύμβουλοι. Αν τους διαλέξεις εσύ, θα είναι ακατάλληλοι σύμβουλοι. Και αυτό ισχύει από άντρα, γυναίκα, για γάμο, εκκλησία. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι πάρα πολύ σοβαρό να εκλέγεις την εκκλησία που πηγαίνεις, που εμπιστεύεσαι την οικογένειά σου. Πρέπει να είναι απόλυτα οδηγία Πνεύματος Αγίου. Εάν είναι οδηγία καρδιάς, θα δυστυχήσεις, και αν δεν δυστυχήσεις, αποκλείεται να ευλογηθείς έτσι πως ο Θεός θέλει. Όπως διαλέγουμε άντρα ή γυναίκα και πρέπει να είναι παρακυρίου, έτσι διαλέγουμε και δουλειά, επάγγελμα εννοώ, αλλά ιδιαιτέρως εκκλησία. Γιατί διαλέγοντας τον άντρα ή τη γυναίκα αποφασίζεις ποια είναι η μητέρα των παιδιών σου ή ο πατέρας των παιδιών σου. Και διαλέγοντας εκκλησία αποφασίζεις που θα εμπιστευτείς την οικογένειά σου. Και ο Θεός διάλεξε τον τέλειο και τον κατάλληλο δούλο. Και θέλουμε στη ζωή μας ο Θεός να διαλέγει τους δούλους του. Του λέει κάτσε, κάτσε, λέει, μην βιάζεσαι να γυρίσουμε. Γιατί σε αυτή την πόλη υπάρχει ένας άνθρωπος του Θεού που είναι ένδοξος και ό,τι πει γίνεται εξάπαντος. Είναι και πιστός. Είναι και πιστός ο δούλος αυτός. Δεν λέει θα σου πω εγώ τι θα κάνουμε, μήπως πάμε από εδώ, μήπως πάμε από εκεί. Θα πάμε στο Θεό να μας πει τι θα κάνουμε. Τι ωραία χαρακτηριστικά. Δεν του έχει προτάσεις. Να πάμε και σε εκείνη την πόλη, να πάμε και στην άλλη και βαρέθηκα, κουράστηκα, πάω να γυρίσουμε πίσω. Τίποτα, δεν έχει προτάσεις. Αλλά αμέσως πρέπει να πάμε στο Θεό να μας πει. Αμήν αδερφοί. Αμήν. Μόνο αυτός ξέρει. Αμήν, αμήν αδερφοί. Αμήν. Μόνο ο Θεός ξέρει. Και για τα γαϊδούρια του πατέρα σου, ναι. Για σκεφτείτε όμως αδερφοί. Ο Σαούλ δεν έχει καταλάβει τίποτα. Ψάχνει να βρει τα γαϊδούρια του πατέρα του και ο Θεός ψάχνει να τον φέρει σε επαφή με τον Σαμουήλ για να τον χρήσει βασιλιά. Ποιο είναι το σχέδιο του Σαούλ, ποιο είναι το σχέδιο του Θεού? Ποιο είναι το σχέδιο το δικό σου άνθρωπε και ποιο είναι το σχέδιο του Θεού, αδερφέ μου? Αλληλούια. Γι' αυτό λέμε, έχει σχέδιο ο Θεός για τον κάθε έναν. Μην το χάσουμε.
Υπάρχει ένας άνθρωπος του Θεού που είναι ένδοξος στην παρουσία του Θεού και ό,τι πηγαίνετε. Και ο Σαούλ λέει, πάμε, λέει, θα μας φανερώσει. Τι θα μας φανερώσει? Την οδόν την οποία πρέπει να υπάγουμε. Αλληλούια. Θα μας φανερώσει την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσουμε. Ποιος ο Θεός? Πώς? Με τον άνθρωπό του. Και ο Σαούλ το άκουσε και το δέχτηκε, γιατί έχει φτιάξει ο Θεός την καρδιά του, γιατί είναι υπάκουος. Δεν είναι κατσίκι, είναι πρόβατο. Δεν είναι ανυπότακτος. Είναι υποτεταγμένος. Μα στο δούλο του, μα του μιλάει για το Θεό. Σε όλους είναι υποτεταγμένος. Γιατί? Γιατί είναι ταπεινός. Γνωρίζει ότι αυτός είναι Κύριος. Γνωρίζει ότι είναι ο άλλος δούλος. Αλλά αυτόν δεν το εμποδίζει να είναι ταπεινός. Δεν τον εμποδίζει να θεωρεί υπερέχοντα το δούλο του για τη γνώμη που έχει. Και λέει, να πάμε, αλλά βλέπω μια δυσκολία. Ποια δυσκολία βλέπεις? Βλέπω ότι δεν έχουμε το ψωμί. Τι θα του δώσουμε? Τότε κάτι δίνανε. Τη λύση την έχει ο Θεός έτοιμη στην τσέπη του δούλου. Πόσο χαίρομαι για αυτά τα ωραία σχέδια του Θεού. Τη λύση την έχει στην αμηχανία και στην αδυναμία ο Θεός έτοιμη στην τσέπη σου, αδερφέ. Έτοιμη την έχει. Γι' αυτό μη στενοχωριόμαστε. Άργησε, δεν έγινε ακόμη. Ακόμη δεν ήρθε το τέλειο. Όταν θα έρθει όμως θα δοξάσει το Θεό. Γι' αυτό εμείς διεκδικούμε το τέλειο στο όνομα του Χριστού. Και δεν αγανακτούμε. Είναι καλό να αγανακτείς, δεν είναι καλό. Δεν απελπιζόμαστε. Δεν χάνουμε τη χαρά μας. Αλλά τι κάνουμε? Μία λέξη μοναδική. Μένουμε προσκαρτερούντες στη διδαχή των Αποστόλων, στην κλάση του Άρτου, στην κοινωνία με τα λήλων και στις προσευχές. Μένουμε προσκαρτερούντες. Γιατί έχει ο Κύριος. Έχει και για σένα. Έχει για σένα και για μένα και για όλους μας. Έχει ο Κύριος το τέλειο. Μη στενοχωριέσαι, του λέει Σαούλ, έχω εγώ αργύριον. Μα ο δούλος έχει και ο Σαούλ δεν έχει. Τι να κάνουμε? Συνήθως δούλους χρησιμοποιεί ο Θεός. Και αν θέλεις να σε χρησιμοποιήσει ο Θεός, φρόντιζε να μένεις δούλος. Και θα έχεις. Αν είσαι Κύριος, δεν θα έχεις. Και θα έρχεσαι και σε αμηχανία και σε δυσκολία. Όταν είσαι δούλος, θα έχεις και καλή γνώμη, θα έχεις και τα απαραίτητα, θα έχεις και τη βοήθεια του Θεού και θα έχεις και καλά αποτελέσματα. Σε όποιον έχει, θα του δοθεί και θα περισσευθεί. Σε όποιον δεν έχει, και αυτό που έχει θα του αφαιρεθεί. Αυτό που ισχύει σε όλα, σε όλα. Για όλη μας τη ζωή και μάλιστα την πνευματική. Τελευταία βλέπετε ότι ο Θεός, και εγώ το έχει βάλει ο Θεός στην καρδιά μου, επιμένω για πνευματική ζωή. Πιστεύω ότι ο Θεός επιμένει. Γιατί ζούμε σε έναν κόσμο που αυξάνεται η φυσική ζωή. Οι γονείς αγωνίζονται να προσφέρουν τα πάντα ή ό,τι μπορούν στα παιδιά τους όσον αφορά τα φυσικά πράγματα. Ο άντρας φροντίζει τη γυναίκα του, γιατί την αγαπάει, να την κάνει χαρούμενη με φυσικά πράγματα. Η γυναίκα φροντίζει τον άντρα της να τον κάνει χαρούμενο με φυσικά πράγματα. Αλλά και εμείς μεταξύ μας. Γι' αυτό βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, έχει γεμίσει γιορτές. Γιατί τις βάζουν τόσες γιορτές? Για να δίνουνε τώρα. Μέχρι και του Αγίου Βαλεντίνου βγήκε τώρα. Για να πηγαίνουν οι μοιχοί να γιορτάζουν και να δίνουν δώρα ένα στον άλλον. Και το αγιάσαμε και αυτό. Και τι θα δούμε ακόμη? Όμως ο Θεός θέλει, αδερφοί αγαπητοί, να φροντίζουμε για την πνευματική ζωή. Να φροντίζεις να της δίνεις χρόνο της γυναίκας σου να μπορεί να μπαίνει στο ταμείο να προσεύχεται. Να της δίνεις ενάυσματα, να της δίνεις δώρα πνευματικά.
Στον άντρα σου το ίδιο, στα παιδιά μας πολύ περισσότερο τον καιρό αυτό. Πολύ πολύ περισσότερο. Ο Θεός να μας βοηθάει σε αυτό. Στα αδέλφια μας πολύ περισσότερο. Δεν χρειάζεται να έχω τα γενέθλιά μου να μου δώσεις χαρά με ένα δώρο. Μπορείς να έρθεις να με παρηγορήσεις, να με ενισχύσεις, να με πας στο έργο του Θεού, να μου μιλήσεις για τον Κύριο, να μου δώσεις μια γραφή να ξαναρχίσω να διαβάζω από την αρχή το Λόγο του Θεού. Μην μου δώσετε, εγώ έχω έτσι, μην πάει το μυαλό σας πουθενά. Πνευματικά πράγματα, αδερφοί. Πνευματικά δώρα. Και το λέει και ο Απόστολος Παύλος, λέει, να έρθω, λέει, στις Ρωμαίους. Να δείτε πώς το λέει. Να σας δώσω χάρισμα, να το βρω, διότι επιποθώ να σας είδω, δια να σας μεταδώσω χάρισμα τι πνευματικών προστήριξην ημών. Να σας δώσω ένα δωράκι, μια γραβάτα, ένα αποκάμισο, αλλά να σας μεταδώσω χάρισμα τι πνευματικών για τη στήριξή σας. Και αυτό είναι που θα με κάνει να συμπαρηγορηθώ μεταξύ σας δια της κενής πίστεως. Ζηλωτές των πνευματικών μας θέλει ο Θεός. Ο δούλος λοιπόν είχε και του λέει, μη στενοχωριέσαι, εγώ είμαι εδώ. Θα του δώσουμε, χάρη και ο Σαούλ, βρέθηκε η λύση, πίστηκαν. Είδατε πόσο εύκολα πείθεται ο άνθρωπος που είναι ταπεινός και υπάκουος. Έχετε δει ανθρώπους να αντιστέκονται, ξεροκέφαλους. Το έχω ξαναπεί, πήγα στον Κύριο και είπα, μα δεν μ' ακούνε, Κύριε. Και μου είπε ο Κύριος, ούτε και εμένα μ' ακούνε. Ούτε και εμένα μ' ακούνε, Κύριε Θεέ μου. Αδελφοί, να ακούμε, αλλά και να διακρίνουμε. Αλλά να ακούμε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Να ακούμε το Λόγο του Θεού. Όχι να αντιστεκόμαστε πεισματωδώς. Ου με πείσεις, καν με πείσεις. Αλλά έρχεται κάποιος, έρχεται ένα μικρό παιδάκι και σου λέει κάτι. Μην το αποπάρεις. Θυμάμαι μια φορά, ήταν η πρώτη φορά που μου συνέβη αυτό. Ήμουνα στο Αίγιο και είχε βαφτιστεί ένας αδελφός με Πνεύμα Άγιο. Εγώ ήμουν ακόμη στην εκζήτηση με πόθο. Έρχεται λοιπόν, θα κάνουμε αυτό. Του λέω, μήπως πρέπει να σκεφτούμε λίγο. Εσύ μου λέει, δεν είσαι βαφτισμένος Πνεύμα Άγιο, εμένα θα ακούς. Πω πω, αγρίεψα εγώ. Θύμωσα, λέω, κοίταξε τι μου λέει τώρα. Εγώ είμαι πιο παλιός, 6 μήνες πιο παλιός ήμουνα. Εγώ είμαι πιο παλιός. Και μετά λέω, βρε μπάς, και είναι η φωνή του Θεού. Και πήγα σπίτι μου και λέω, Κύριε, μήπως αυτό που λέει είναι η φωνή του Θεού. Και ήτανε. Και ήτανε. Αν έμενα όμως την αγριάδα μου, μη μένουμε, αδερφοί, στο πείσμα μας. Αλλά διερευνούμε, να πάμε να ρωτάμε. Για να προσευχηθούμε, για να δούμε. Δεν θέλουμε τη γνώμη μας. Κάποτε είχε έρθει ένας αδερφός μικρός και νέος και μου λέει, να κάνεις, του λέω, αυτό είναι πολύ καλό. Μου λέει, αδερφέ, θα το σκεφτώ. Του λέω, αδερφέ, δεν χρειάζεται να το σκεφτείς, να προσευχηθείς χρειάζεται. Τώρα δεν μπορούμε να περπατάμε δια της όψεως, ποτέ δεν μπορούσαμε, τώρα ακόμη περισσότερο. Δεν ωφελεί το περπάτημα δια της όψεως, μόνο το περπάτημα δια της πίστεως και μάλιστα με οδηγία Πνεύματος Αγίου, με προσευχή. Και αν ο Θεός δεν σου απαντήσει, μην νομίσεις ότι δεν έχει αναλάβει. Σε άκουσε, δεν απάντησε, δεν πειράζει. Σε άκουσε όμως που το πες. Και θα αναλάβει. Και θα φροντίσει και θα σε προστατεύσει. Αρκεί να μην βάλεις μπροστά, πράγμα το οποίο είναι προπαίτεια, την επιθυμία σου, την επιθυμία της καρδιάς σου ή τη λογική σκέψη σου. Δεν είμαστε παράλογοι, αλλά έχουμε μία λογική λατρεία να εμπιστευόμαστε το Θεό. Η λατρεία μας είναι λογική.
Από εκεί και πέρα τα πράγματα τώρα παίρνουν το σωστό δρόμο. Προχωράνε στην πόλη, βλέπουν κάτι κορίτσια, λέει, μήπως είδατε το βλέποντα. Τότε τον προφήτη τον έλεγαν, λέει, η γραφή βλέπων. Αυτός που βλέπει καλά. Και βλέπει καλά μόνο αυτός που βλέπει δια Πνεύματος Αγίου. Δηλαδή, έχει όραση Θεού. Μόνο αυτός βλέπει καλά. Υπάρχει η όραση ανθρώπινη, η όραση η επιστημονική, η όραση η σαρκική και υπάρχει και η όραση η πνευματική. Έρχεται, λέει, εδώ είναι. Αν προχωρήσετε θα τον βρείτε, γιατί θα κάνει θυσία σήμερα. Σήμερα θα κάνει θυσία πάνω στους υψηλούς τόπους. Τρέξτε και θα το προλάβετε. Αλλά δεν εργάζεται μόνο στον πατέρα του Σαούλ, τον Κις, στο δούλο του Σαούλ και στον Σαούλ. Εργάζεται τώρα και με τον Σαμουήλ. Την προηγούμενη μέρα πάει και του λέει, αύριο θα συναντήσεις αυτόν τον οποίον έχω εγώ ετοιμάσει για βασιλιά του Ισραήλ. Τι ωραία προετοιμασία. Μην ψάξεις να τον βρεις, εγώ θα τον φέρω μπροστά σου. Αλληλούια. Μην ψάξεις, εγώ θα τον φέρω μπροστά σου. Και την άλλη μέρα από μακριά βλέπει ο Σαούλ το Σαμουήλ και ο Σαμουήλ μόλις τον βλέπει από μακριά το Σαούλ του λέει, Κύριος, αυτός είναι. Και ήτανε και ομορφόπεδο και λεβέντης και ψηλός. Αλλά ήταν το βασικό. Ήταν ταπεινός και υπάκουος. Και πιστός. Τουλάχιστον μέχρι κάποια στιγμή. Γιατί το ότι είναι τώρα άριστος δεν σημαίνει ότι μέχρι το τέλος της ζωής του θα είναι δόκιμος. Πλησιάζει το Σαμουήλ, λέει, μήπως ξέρεις το βλέποντα, λέει, εγώ είμαι. Τώρα ο Σαμουήλ είναι ενημερωμένος πλήρως, γιατί είναι άνθρωπος του Πνεύματος του Αγίου. Και ο άνθρωπος ο πνευματικός, ο άνθρωπος του Πνεύματος του Αγίου, είναι ενημερωμένος πάντα περισσότερο από κάθε φυσικό άνθρωπο. Αλλά και αυτός δεν βιάζεται, περιμένει να γίνουν όλα με τάξη, με τη σειρά. Γιατί ο Θεός είναι Θεός τάξεως. Του λέει, πήγαινε πιο μπροστά πάνω να θυσιάσουμε, γιατί εκεί θα προσφέρεις και εσύ θυσία και θα προσφέρουμε όλοι μαζί τη θυσία. Και για τους όνους του πατέρα σου μη σε νοιάζει, τους βρήκε. Κόκαλο ο Σαούλ. Δεν το ρώτησε για τους όνους, κόπευε να το ρωτήσει. Πριν το ρωτήσει, ο Θεός απάντησε. Δεν είναι θαυμαστός ο Θεός μας, αδερφοί. Λέει, πριν εσύ ζητήσετε, εγώ, λέει ο Θεός, ο πατέρας σας ο ουράνιος, ξέρω τι έχετε ανάγκη. Πριν ζητήσετε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ζητάμε. Αλλά αυτό θα σημαίνει ότι θα ζητάμε με πίστη, ότι ο Θεός θα ξέρει όλα τι έχουμε ανάγκη. Και μάλιστα ξέρει καλύτερα από εμάς, γι' αυτό μπορούμε να πούμε κιόλας όταν ζητάμε, Κύριε, εμείς αυτό θέλουμε. Αλλά τελικά εσύ τι θέλεις, αυτό που θέλεις εσύ δώσε μας. Και ολοκληρώνοντας το λόγο του Σαμουήλ, του λέει και προς πτήνα από όλους τους ανθρώπους θα είναι η πάσα η επιθυμία του Ισραήλ. Δεν θα είναι για σένα, αλλά και για τον οίκο του πατρός σου. Αρχίζει και εκδηλώνεται σιγά σιγά σε αποκάλυψη το σχέδιο του Θεού στο Σαούλ. Πόσες φορές δεν έχει έρθει ο Θεός να μας μιλήσει ή έχει στείλει ανθρώπους. Και πάλι θυμάμαι όταν είμαστε καινούρια στην πίστη, είμαστε με την Άννα και έρχεται ένας άνθρωπος του Θεού, αδερφός μας. Μπορώ να σας πω και το όνομά του, Κώστας ο Μικελόπουλος, για να μην πάει το μυαλό σας ότι μιλάμε για υπερφυσικούς ανθρώπους. Ομοιοπαθείς με εμάς, ίδιος με εμάς. Και χτυπάει το κουδούνι αργά, 11 η ώρα, 12 η ώρα ήτανε. Ανοίγω, μπαίνει, μία φορά τον είχα δει. Δυο, τρεις, καινούριος, πολύ καινούριος στην Εκκλησία και στο Χριστό. Μπήκε μέσα δειλά-δειλά και μου λέει, αδερφέ, ο Κύριος μας έστειλε. Ήταν αυτός και η γυναίκα του. Να σου πούμε ότι πρέπει να επιμεληθείς την οικογενειακή προσευχή.
Όταν τα άκουσα, τα χάσα. Γιατί ποτέ δεν προσευχόμαστε μαζί με την Άννα. Στο ένα δωμάτιο ένας, στο άλλο δωμάτιο άλλος. Δεν μπορούσαμε να προσευχηθούμε μαζί. Δυσκολευόμαστε. Και όταν τα άκουσα αυτό, λέω, πώς έγινε. Λέει, είμαστε σε μια προσευχή και το Πνεύμα το Άγιο μας λέει, πηγαίνετε στο Γιώργο τον Κοροβέση να του πείτε να επιμεληθεί την οικογενειακή του προσευχή. Και εμείς ήρθαμε αμέσως. Και από εκείνη την ημέρα αμέσως γονατίσαμε και εμείς μαζί με την Άννα. Και από τότε έτσι προσευχόμαστε. Ό,τι θέλει κάνει ο Θεός, αδελφοί. Αλλά η καρδιά μας είναι έτοιμη να την ακούσει ή θέλει τα δικά της. Και αρχίζει τώρα και του αποκαλύπτει ο Θεός του Σαούλ. Και ο Σαούλ παίρνει τη θέση που θέλει ο Θεός. Τι είναι αυτά, λέει, που μου λες εμένα. Εγώ ξέρεις από ποιον είμαι. Ο Θεός τον είχε πληροφορήσει τον Σαμουήλ. Είναι ένας από τη φυλή Βενιαμίν που θα τον φέρω και είναι αυτόν που θα χρήσεις βασιλιά. Ο Σαούλ όμως δεν τα ξέρει αυτά. Ξέρεις ποιος είμαι. Εγώ είμαι από την πιο μικρή φυλή του Ισραήλ. Όσο για την οικογένειά μου, είναι η ελαχίστη. Τι είναι αυτά που μου λες, γιατί μου λες τέτοια πράγματα. Δεν κάνω εγώ για αυτά τα πράγματα. Δεν είμαι εγώ αυτός. Τι ωραία θέση. Αυτή είναι η ταπείνωση. Ταπείνωση δεν είναι μορφή ταπεινοφροσύνης. Να είμαστε έτσι λυπημένοι, να μην μιλάμε. Αυτά είναι ανοησίες. Χαρούμενος είναι ο ταπεινός. Και όσο πιο χαρούμενος είναι, τόσο πιο ταπεινός είναι. Γιατί? Γιατί ξέρει πόσο μικρός και ασήμαντος είναι. Ξέρει ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ξέρει ότι δεν έχει ικανότητες. Αλλά ξέρει ότι όσο πιο πολύ αδύνατος είναι, τόσο πιο πολύ δυνατός θα αποκαλύπτει το Θεό στη ζωή του. Και έτσι έχει λόγους να καυχάται στις αδυναμίες του. Να καυχάται στις θλίψεις του, στις περιπέτειές του, στις ταλαιπωρίες του. Και δεν έχει κανένα λόγο να καυχάται στη δύναμή του, στις επιτυχίες του και στη δόξα του. Γιατί αυτά δεν είναι δικά του, είναι του Θεού. Τα δικά του είναι οι θλίψεις, οι αδυναμίες, οι ασθένειες, οι ταλαιπωρίες. Αυτές είναι δικές του. Του λέει λοιπόν ο Σαμουήλ, πήγαινε και θα σου πω. Σκεφτείτε τώρα η καρδιά του πώς θα χτύπαγε. Πρώτη φορά τον είδε το Σαμουήλ. Δεν ξέρω και αν είχε ξανακούσει. Λέω ναι. Πήγε, καθίσανε, τον βάζει στην πρώτη θέση. Στην πρώτη θέση. Αυτό είναι όταν συστήνει ο Θεός τον άνθρωπο. Και αδερφοί αγαπητοί, να ξέρετε ότι όλους ο Θεός μας βάζει στην πρώτη θέση. Ξέρετε γιατί? Γιατί μας κάνει η Εκκλησία πρωτοτόκων. Και μας καθιστά όλους βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Μεγαλύτερη θέση από αυτή δεν υπάρχει από καμία, και μόνο ο Θεός τη δίνει. Μόνο ο Θεός τη δίνει. Γι' αυτό ο άνθρωπος του Θεού δεν κοιτάει θέσεις. Τη χάρη ψάχνει να βρει. Τη χάρη του Θεού, το έλεος του Θεού. Στην πρώτη θέση, στα δεξιά του Σαμουήλ. Και όχι μόνο αυτό, λέει στο μάγειρα, για φέρε την μερίδα αυτή, την καλύτερη που σου είχα πει. Πότε του το είχε πει? Από πέρα, από χτες. Όταν του πω Θεός θα στον φέρω μπροστά σου. Δεν είχε καμία αμφιβολία ότι ο Θεός θα τον έφερνε και θα τον οδηγούσε να τον χρήσει κιόλας. Όπως τον έχρισε στη συνέχεια. Βασιλιά του Ισραήλ. Αυτόν που βγήκε να ψάξει να βρει τα γαϊδούρια του πατέρα του. Και αφού του δίσουσαν την καλύτερη μερίδα, του λέει φάει τώρα. Φάγαν όλοι, χορτάστηκαν και του λέει τώρα μετάξει. Μην βιάζεσαι, τώρα πάει να κοιμηθούμε. Και αύριο θα τα πούμε. Αμήν. Εμείς αύριο θα τα πούμε. Αμήν, αδερφοί. Ναι, Κυρία μου.
ο βασιλιά μας.